Κρατάω αυτό και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τη γνωστή ιστορία των 17 Δήμων, μεταξύ των οποίων ως Δήμαρχος τώρα πάμε σε άλλη ιδιότητα. Αμαρουσίου βρίσκεστε και εσείς μέσα. Να, κοιτάξτε, δεν είμαστε μέσα, δεν ξέρω. Ίσως κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος συντάκτης ενός δημοσιεύματος, ψεύτικου δημοσιεύματος, τουλάχιστον για το Δήμα Αμαρουσίου, θα πρέπει κάποια στιγμή να αιτιολογήσει γιατί το έκανε και από πού πήρε τα στοιχεία. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Εμείς την κάναμε και τη δημοσιεύσαμε και βεβαίως με εξώδικη διαδικασία έχουμε πει τη διόρθωση που ήδη έγινε. Και από γιατί έγινε αυτή η κίνηση, θα βρείτε, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να υποψιαστεί πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Ο καθένας νομίζω έχει την νοημοσύνη. Εκλογές έρχονται. Κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως μπορεί να έχουν δημιουργήσει μια αίσθηση ότι τραβούν μπροστά και πρέπει κάπως να τους μειώσουμε αυτή τη δυναμική. Αλλά δεν θέλω να μπω σε μεταφράσεις. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Δήμος Αμαρουσίου για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, θα λέγα πάνω των 10, μπαίνει σε πλεόνασμα πάνω από 11,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει εξορθολογήσει τα οικονομικά του, μπαίνει σε μια περίοδο ανάπτυξης, δεν κινδυνεύει κανένας εργαζόμενος διότι δεν έχουμε καμία δημοτική επιχείρηση ούτε κοινοφελή επιχείρηση. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία εγγράφησαν για το Δήμα Αμαρουσίου, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους Δήμους στο 17, ήταν παντελώς ψευδή και βεβαίως αυτό το έχουμε διατυπώσει μέσα από τις συμπληρώσεις με σχετικό δελτίο το οποίο έχει βγει. Βεβαίως, είμαι ενήμερη. Από εκεί και πέρα είπατε ότι έρχονται εκλογές. Θα σας δούμε να διεκδικείτε τον θόκο του Δημάρχου Αθηναίων, έτσι όπως ισχυρίζονται μερικοί? Δεν ξέρω ποιος τα λέει. Εγώ είμαι και αυτή τη στιγμή παλεύω για το Δήμο Αμαρουσίου. Από εκεί και πέρα όσοι λένε κάτι άλλο ας τα μεταφράσουν εκεί. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση εφόλης της ύλης. Πήγαμε από τα ιατρικά στα δημοτικά. Αλλά είπαμε, έχετε και εσείς πολλές ιδιότητες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.